Καλημέρα σας, κύριε Σκυρισανέφη, και καλή χρονιά. Έτσι, στο πρώτο μας Υπουργικό Συμβούλιο για το 2024 και μάλιστα με νέα σύνθεση. Χρόνια πολλά, νόμουνα και για χθες. Να ευχηθώ υγεία και δύναμη. Είναι μια καινούρια αφετηρία για την κυβέρνηση, όμως οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις με πρώτο σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Θυμίζω άλλωστε ότι αύριο, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνεται η διαβούλευση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, το οποίο θα κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή για άμεση ψήφεση. Σε λίγες μέρες κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της απονομήσης δικαιοσύνης. Ανατάθε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, παράλληλα με τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Και βέβαια, την καλύτερη ζωή των πολιτών υπηρετούν και τα θέματα της σημερινής ατζέντας του Υπουργικού μας Συμβουλίου. Από το σύνολό τους, επιτρέψτε μου να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο και να προτάξω το πρόγραμμα Κωνσταντίνο Ζωξιάδης, με βάση το οποίο όλη η επικράτεια θα αποκτήσει επιτέλους σύγχρονα πολεοδομικά σχέδια. Είναι μια εκκρεμότητα που απασχολεί εκατομμύρια πολίτες. Δυστυχώς διαρκεί έναν ολόκληρο αιώνα. Ξέρω και πολύ συχνά στην πολεοδομική νομοθεσία, το ξέρετε καλά, αναφερόμαστε στα πρώτου 1900, στους πρώτους 23 δρόμους. Αυτό κάτι λέει για το πώς έχουμε καθυστερήσει να οργανώσουμε τις χρήσεις γης σε όλη την επικράτεια. Τώρα όμως, με μια σημαντική χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόβλημα αυτό επιτέλους διεκδικεί την λύση του. Και έτσι δρομολογείται πια η σύνταξη ειδικών και τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε όλη την επικράτεια. Αυτά θα καθορίζουν πλέον οριστικά τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, εντός αλλά και εκτός σχεδίου, και φυσικά τις προστατευόμενες ζώνες κάθε περιοχής. Θα οριοθετηθούν επίσης οι οικισμοί με στελεστή δόμηση σε 800 δημοτικές ενότητες και βέβαια κάτι πολύ σημαντικό, με τα συγκεκριμένα σχέδια ανοίγει η διαδικασία ώστε να λυθεί πια και το χρόνιο πρόβλημα του χαρακτηρισμού των δημοτικών δρόμων. Το τελευταίο είναι ένα ζητούμενο που ξέρετε είτε απασχολεί επί χρόνια ειδικά την ελληνική περιφέρεια και τις λεπτομέρειες, τις φάσεις του προγράμματος, τις πολύ σημαντικές μεταβατικές διατάξεις, έτσι ώστε να μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε και με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα τις παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος, μαζί με τις νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Το άνοιγμα, το οριστικό άνοιγμα στην νομιμότητα πρέπει να συνοδεύεται από το κλείσιμο κάθε δυνατότητα στην παρανομία και νομίζω ότι η μεγάλη καινοτομία της πρόταση την οποία θα παρουσιάσει το Υπουργείο είναι ότι θα μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση της τεχνολογίας να εντοπίζουμε σε πραγματικό χρόνο οτιδήποτε αυθαίρετο χτίζεται στην ελληνική επικράτεια. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση με, θα λέγα, πολύ έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς απελευθερώνει πια ουσιαστικά την νόμιμη δόμηση σε όλη την επικράτεια, τονώνει τις κατασκευές, τονώνει την τοπική απασχόληση, αλλά απεγκλωβίζει και χιλιάδες ιδιοκτήτες από ένα γκρίζο καθεστώς αβεβαιότητας, δίνοντας προοπτική και πρόσθετη αξία στις περιουσίες τους. Και φυσικά όλα αυτά πια θα γίνονται με συγκεκριμένους κανόνες και με απαράβατη προτεραιότητα τον σεβασμό του περιβάλλοντος. Θα είμαι σύντομος στην εισαγωγή μου. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε. Πρωτοβουλίες, παραδείγματος χάρη, από την πολιτική προστασία, έτσι ώστε πια να βάλουμε ένα πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης, ξεκινώντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε η κρατική αρρωγή να κατευθύνεται σε αυτούς που έχουν πράγματι ανάγκη. Η επιστολική ψήφος θα συμπληρωθεί από ένα πολύ καλά δουλεμένο τετραετές σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό, το οποίο θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Και βέβαια συνεχίζουμε την μάχη κατά της φοροδιαφυγής με την ενσωμάτωση σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών από το Υπουργείο Οικονομικών.
Οπότε και βέβαια θα μιλήσουμε και για την αναδιάταξη των σειροδρόμων μας, μια ακόμα προσπάθεια με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο. Να κλείσω λοιπόν, παραλαμβάνοντας ότι βαδίζουμε συντονισμένα, με πάντα οδηγό αυτά για τα οποία μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε οι πρώτοι αυστηροί κριτές της δικιάς μας απόδοσης και μονίμως να φροντίζουμε ώστε να αυξάνουμε τους ρυθμούς μας και σίγουρα οι επόμενοι μήνες, καθώς πια έχουμε κλείσει 6 μήνες κυβερνητικής θητείας μετά την ανανέωση της λαϊκής εντολής στις υπλές εκλογές του περασμένου έτους, οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες παραγωγής πια αποτελεσμάτων. Σύντομα μάλιστα και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και βέβαια να αναφερθώ στη θετική εξέλιξη που είχαμε στα τιμολόγια του ρεύματος, συγχαίροντας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θυμάστε την καχυποψία με την οποία αντιμετωπίστηκαν στην αρχή τα πολύχρωμα τιμολόγια. Όμως πιστεύω ότι τα αποτελέσματα δικαίωσαν την πολιτική μας. Ο ανταγωνισμός δούλεψε. Έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια πια στις τιμές και οι ίδιοι οι πολίτες έχουν μια πολύ καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να κάνουν τις επιλογές που τους συμφέρουν με βάση τα δικά τους κριτήρια και τις δικές τους προϋποθέσεις που θέτουν για τα νοικοκυριά τους. Συνέπεια και δουλειά λοιπόν είναι αυτά τα οποία θα μας χαρακτηρίσουν και με τον νέο χρόνο. Καλωσορίζω λοιπόν και πάλι νέους υπουργούς, παλιούς υπουργούς, νέες θέσεις, παλιούς υπουργούς σε θέσεις και χαρτοφυλάκια που τα γνωρίζουν καλά και να ευχηθώ και πάλι σε όλες και σε όλους να έχουμε μια καλή χρονιά πρώτα και πάνω απ' όλα με υγεία.